Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Άλλη μια εκπομπή λακωνίζει στον αέρα εδώ από την HTV για την Χαλκιδική και όλη την Μακεδονία. Και επειδή πολύ συχνά αναφέρω την λέξη Μακεδονία, η οποία πιστεύω ότι ανήκει σε εμάς, έτσι, κατά περίεργη σύμπτωση κάποιων άλλων ανθρώπων που λένε ότι δεν είναι δική μας, θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε αυτό που εκπροσωπεί την Κεντρική Μακεδονία. Δεν είναι άλλος από τον Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Τζιτζικώστα Απόστολο, τον οποίο έχουν σήμερα την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Λακωνίζει. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Τζιτζικώστα, σε ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου. Δική μου χαρά. Να είστε καλά που είστε μαζί μας σήμερα. Κύριε Τζιτζικώστα, έχω ακούσει πάρα πολλά για εσάς. Έχουμε ακούσει πολλά για εσάς. Σήμερα ηγείστε της περιφερίας και μιας περιφερίας ιδιάζουσας και ιδιαίτερης, μπορώ να πω. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για εσάς. Είστε ένας νέος άνθρωπος, είστε πολύ δραστήριος από ό,τι γνωρίζουμε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε ακούσει πολλά για εσάς. Θα ήθελα εν πρώτης να δούμε τα όσα συμβαίνουν, την επικαιρότητα δηλαδή. Ξαφνικά προταθήκατε για δήμαρχος, ξαφνικά μπήκε ανάμεσά σας ο κύριος Ιωαννίδης, ενώ εσείς είστε ένας αξιόλογος κύριος. Τι συνέβη με αυτήν την υπόθεση και γιατί έγινε όλο αυτό, και κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι σας στήριξαν την προηγούμενη τετραετία. Κοιτάξτε, το γιατί έγινε, κύριε Παπαδόπουλε, δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Νομίζω ότι καλό είναι να ρωτήσετε τους ίδιους που προκάλεσαν αυτή την αναταραχή. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαι συνεπής σε όλα όσα έχω πει όλο το προηγούμενο διάστημα για την περιφέρειά μας. Το έργο που έγινε είναι σημαντικό. Το έργο αυτό επιθυμώ και επιθυμούμε ως ομάδα να το κρίνουν οι πολίτες στις εκλογές και να μας δώσουν το πράσινο φως, την εμπιστοσύνη τους, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό. Αυτό είναι μια θέση μου, την οποία είχα εκφράσει προς όλες τις κατευθύνσεις εδώ και πολλούς μήνες, αρνούμενος μια τιμητική ομολογουμένως πρόταση να διεκδικήσω το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, είμαι της άποψης ότι στην πολιτική, όταν αναλαμβάνεις μια αποστολή, και την αποστολή αυτή την κάνεις καλά, πρέπει να την ολοκληρώσεις, να κλείσει ο κύκλος της και εν συνεχεία μετά να συζητήσεις το οποιοδήποτε άλλο σενάριο. Το να διακόπτεις ένα έργο στη μέση, να το εγκαταλείπεις και έναν κόσμο αν θέλετε, και να πηγαίνεις κάπου αλλού επειδή απλά άδειασε μια καρέκλα, είναι κάτι που είναι πολύ μακριά από τις δικές μου λογικές. Κύριε Τζιτζικώστα, πώς αισθανθήκατε, πείτε μου μια ανθρώπινη, όχι πολιτική ερώτηση, μια ανθρώπινη ερώτηση. Ο Απόστολος, και θα μου επιτρέψετε για το Απόστολος. Ο Απόστολος λοιπόν, πώς αισθάνθηκε όταν έμαθε ότι δεν είμαι σε αυτήν τη θέση γιατί προτίμησαν κάποιον άλλο. Ο άνθρωπος Απόστολος, όχι ο Περιφερειάρχης, πώς αισθάνθηκε? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από την πρώτη στιγμή, εδώ και μήνες, όχι τώρα, είχα ξεκαθαρίσει πάλι προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η πρότασή μας για τη Μακεδονία των επόμενων 5 ετών θα είναι μια καθαρά αυτοδιοικητική πρόταση. Δεν θέλαμε κομματικά χρήματα. Και το μόνο που ζητούσαμε ήταν από σχηματισμούς και οργανώσεις, φορείς, πολίτες να μας στηρίξουν τέλος πάντων. Ακριβώς. Μάλιστα. Το ότι δεν με στήριξε. Το χρήμα έχει καταργηθεί. Το ότι δεν με στήριξε η παράταξη την οποία κατά το παρελθόν είχα υπηρετήσει και από την οποία ξεκίνησα, δεν σας κρύβω ότι το θεωρώ έτσι μια μεγάλη αδικία. Και το θεωρώ αδικία γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε δεχθεί τα εύσημα από πάρα πολύ κόσμο, Έλληνες και ξένους, από ανθρώπους που παρακολουθούν το έργο μας στην περιφέρεια. Ανακηρυχθήκαμε η πρώτη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το 2013, το γνωρίζω, κύριε Τζιτζικώστα. Σε απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Το γνωρίζω. Θέλω, για το ΕΣΠΑ, ούτως ή άλλως θέλω να το συζητήσουμε. Σαν Απόστολο Τζιτζικώστας, δεν πικραθήκατε. Ασφαλώς. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν κρατώ κακία σε κανέναν. Και σας το λέω ειλικρινά για δύο λόγους. Σας αποδυνάμωσε αυτό, κύριε Τζιτζικώστα? Όχι. Εγώ αισθάνομαι πολύ πείτε πιο μου, παρακαλώ, πείτε μου. Είναι προσωπικές ερωτήσεις και θα μου επιτρέψετε, έτσι. Βεβαίως και ευχαριστώ. Η πραγματικότητα είναι ότι αισθάνθηκα μεγάλη αδικία. Έτσι. Και πικρά. Πικρία. Πικρία. Γιατί το μόνο που άκουγα όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μπράβο, συνέχισε, προχώρα. Όμως να σας πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, και το εννοώ αυτό που σας λέω. Παρακαλώ. Δεν κρατώ κακία σε κανέναν. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα κόμματα στην Ελλάδα, ξέρω πώς είναι η πολιτική. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο κόσμος. Ο κόσμος, ο οποίος πλέον, πιστέψτε με, δεν έχει καμία διάθεση να του πούνε 4 άνθρωποι στην Αθήνα, πατώντας ένα κουμπί,
ποιος θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης. Πείτε μου κάτι. Και αυτό το κλίμα σήμερα έχει αρχίσει να σταθεροποιεί μια κατάσταση. Αυτό ήθελα να παγιώνει ρωτήσω. Μια κατάσταση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τζιτζικώστα, γιατί είστε και νέος άνθρωπος και χαίρομαι γι' αυτό, είστε και πολύ νεότερος από μένα. Και πραγματικά σας το χαίρομαι αυτό και ευχαριστώ που είστε και εδώ. Θέλω να ρωτήσω αν ο κόσμος της Μακεδονίας. Ωραία, δεν σας αφορά η Αττική, δεν σας αφορά η Κρήτη και η Ρόδος. Ωραία. Δεν σας αφορά. Με αφορά η χώρα μου. Η αλλά... χώρα σας αφορά, δεν το συζητάμε. Προς το παρόν σας αφορά η Μακεδονία. Ασφαλώς. Ωραία. Πιστεύετε ότι ο κόσμος της Μακεδονίας έχει καταλάβει ότι εγώ δεν θα ψηφίσω, να πω το δικό μου όνομα για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα ψηφίσω Παπαδόπουλο διότι μου το επέβαλε το X, το Χ κόμμα. Πιστεύετε ότι πέρασε αυτό στον απλό πολίτη ή ακόμη είμαστε στο στάδιο του, ξέρεις, το κόμμα μου, το Παπαδόπουλο το κόμμα, το πρότεινε. Άρα λοιπόν θα πάω με το κόμμα του Παπαδόπουλου και λέω το δικό μου όνομα για να μην εκθέσω εσάς. Πιστεύετε ότι πέρασε στον κόσμο αυτό, κύριε Τζιτζικώστα? Δεν το πιστεύω, απλά είμαι βέβαιος. Είστε βέβαιος? Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος για ποιο πράγμα? Με χαροποιεί αυτό που λέτε, αλλά. Ακούστε, κύριε Παπαδόπουλο, να σας πω κάτι. Τότε γιατί δίνονται τα χρήματα, κύριε Τζιτζικώστα? Θα σας πω τη θέση μου, την οποία δεν την έχω βγάλει σήμερα μπροστά. Το πιστεύω και το έχω δηλώσει αυτό από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική. Για μένα η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι μακριά από κόμματα. Και γι' αυτό και έχω πει ότι από την πρώτη μέρα που είπα ότι αφήνω την κεντρική σκηνή και έρχομαι να υπηρετήσω τον τόπο μου, αφήνω τις κομματικές ταυτότητες στα σιρτάρια. Για ποιο λόγο? Διότι πάρα πολύ απλά τα προβλήματα της καθημερινότητας, κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι ούτε πράσινα, ούτε κόκκινα, ούτε κίτρινα. Έτσι. Ο κόσμος θέλει από εμάς συγκεκριμένες προτάσεις. Να του πούμε τι σκεφτόμαστε, ποιο είναι το όραμά μας για τη Μακεδονία και κυρίως πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος δεν έχει κάτι να πει για τη Μακεδονία, το ότι ξαφνικά εμφανίζεται ως έχουν ένα χρήσμα από κάποιο κόμμα, δεν λέει απολύτως τίποτα. Και να σας πω, σήμερα ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στους πολιτικούς. Εμπολής για αυτό το λόγο. Διότι, ναι, τα πολιτικά κόμματα πρέπει να υπάρχουν. Είναι σημαντικά για τη δημοκρατία μας. Είναι όμως σημαντικά να λειτουργούν στη Βουλή των Ελλήνων. Ο διάλογος για τα κεντρικά ζητήματα να διεξάγεται ακόμη και στα παράθυρα των τηλεοράσεων. Όμως, όταν ανοίγει ένας διάλογος για τον τόπο μας, προκειμένου για την κεντρική Μακεδονία. Για την κεντρική Μακεδονία. Μιας και είμαστε 2,5 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται ξαφνικά από τον ουρανό βουλευτές κομμάτων και να μεταφέρουν τα προβλήματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής στον τόπο μας. Αυτό αδικεί τους πολίτες, αδικεί τα προβλήματά τους. Και στο βαθμό που μπορώ δεν θα το επιτρέψω αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι για μένα έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή η εποχή των κομματικών καπελωμάτων και των κομματικών χρησμάτων. Όλοι ανήκουμε κάπου. Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία. Φυσικά. Από εκεί πέρα όμως, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα άλλο πεδίο. Ας την αφήσουν μόνη της και ας μην επιχειρούν τα κόμματα να καπελώνουν την αυτοδιοίκηση. Πείτε μου κάτι, κύριε Τζιτζικώστα. Στον δικό σας συνδυασμό, ο οποίος στις 18 Μαΐου θα κληθεί να εκλεγεί από τους πολίτες της Μακεδονίας. Ωραία. Έχετε κάποιους φραγμούς, δηλαδή, ο Χ είναι από τον έναν χώρο κομματικό, ο Ψ είναι από τον άλλο κομματικό χώρο, απλά οι δύο αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να προσφέρουν, κατά την γνώμη σας, γιατί εσείς είστε ο ηγέτης του ψηφοδελτίου, στην τοπική κοινωνία και εννοώ στην κοινωνία της Μακεδονίας. Δίνεται έμφαση και βάση στο ποιος είναι από πού. Απολύτως κομματικά καμία. Εννοώ. Απολύτως κομματικά. Καμία. Δεν με ενδιαφέρει από ποιον χώρο προέρχεται οποιοδήποτε θα είναι στο ψηφοδελτίο. Δεν σας ενδιαφέρει. Ξεκάθαρα. Με ενδιαφέρει ένας χώρος μόνο. Παρακαλώ. Ο χώρος του ικανού. Μάλιστα. Η Μακεδονία έχει συγκεκριμένα προβλήματα, κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς αποδείξαμε ότι ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις και ξέρουμε να φέρουμε αποτελέσματα, να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ζητούμε από πολίτες, από όπου και αν προέρχονται πολιτικά, αλλά με γνώμονα μόνο την προσφορά στον τόπο, να έρθουν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά μας. Και πρέπει να σας πω ότι από τη μέρα που φάνηκε πια ξεκάθαρα ότι η αλληλεγγύη, η πρότασή μας, θα είναι μια καθαρά αυτοδιοικητική πρόταση, έχουμε κατακλειστεί από τηλεφωνήματα και ενδιαφέροντα πολιτών και ανθρώπων από όλες τις πτυχές της κοινωνίας που θέλουν να ενταχθούν στην αλληλεγγύη και να προσφέρουν. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ενθαρρυντικό όχι για μας μόνο, αλλά για τον τόπο μας. Ότι υπάρχει τελικά ένας τρόπος να κινητοποιηθούν οι πολίτες. Και αυτόν τον βρήκαμε. Εμείς
Τις επόμενες μέρες θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε και τμηματικά το πρόγραμμά μας, αλλά και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν και θα υπηρετήσουν το όραμα αυτό. Θέλω να μου πείτε κάποια ονόματα, κύριε Τσιτζικώστα, ούτως ή άλλως. Απλά θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το σκεπτικό σας για τα άτομα τα οποία θα επιλέξετε στον συνδυασμό που θα προβάλλετε στους πολίτες της Μακεδονίας την 18η Μαΐου. Το σκεπτικό για τα άτομα, για τα πρόσωπα. Γιατί άλλαξαν τα πράγματα. Είχατε κάποιο, να το πω με την παλαιά έκφραση, χρήσμα. Τώρα δεν το έχετε. Προσέξτε όμως, είχα ξεκαθαρίσει και μπρος στη Νέα Δημοκρατία ότι θα κινηθώ ως μια αυτοδιοικητική υποψηφιότητα. Ενδεχομένως αυτό και να ενόχλησε, κύριε Παπαδόπουλο. Γι' αυτό σας το λέω, κύριε Τζιτζικώστα. Επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι ακριβώς αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι το σκεπτικό σας θα πιστέψουν σε αυτό που σας είπα. Ότι κάνουμε μια προσπάθεια πέρα και πάνω από κόμματα για τον τόπο μας, για την Κεντρική Μακεδονία. Για τις 7 αυτές πανέμορφες περιοχές και με συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί πλέον το έχουμε επεξεργαστεί όλο αυτό το διάστημα, έχουμε δει τις αδυναμίες που έχει ο Καλλικράτης, έχουμε δει τις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας και ξέρουμε καλά πώς να προχωρήσουμε το καράβι μπροστά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που θα επιλεγούν θα είναι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να το κάνουν. Κύριε Τζιτζικώστα, πιστεύετε ότι η χώρα ήταν, να μην πω για τη Μακεδονία, γενικότερα για τη χώρα, ήταν έτοιμη να υποδεχθεί, να δεχθεί και να υλοποιήσει έναν Καλλικράτη? Ποια είναι η άποψή σας? Η πραγματικότητα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι ο Καλλικράτης σχεδιάστηκε στο πόδι. Ναι, η φιλοσοφία του είναι σωστή. Η θέσπιση δηλαδή τοπικών κυβερνήσεων που θα έχουν την ευθύνη επίλυσης προβλημάτων. Ας πούμε, οι κομιτείες της Αμερικής, λέτε. Ακριβώς, για τον τόπο. Εκεί δουλεύει καλά όμως, κύριε Τζιτζικώστα. Και όχι μόνο εκεί. Και εκεί, αν θέλετε, είναι και ένα πολύ πιο προχωρημένο μοντέλο. Ναι, και είναι προχωρημένο. Εγώ θα σας πω για την Ευρώπη των περιφερειών. Γιατί σήμερα στην Ευρώπη δεν μιλούν πια τόσο για την Ευρώπη των κρατών, όσο για την Ευρώπη των περιφερειών. Εκεί έχουν καταφέρει με τα χρόνια να εμπεδώσουν το σύστημα αυτό στις τοπικές κοινωνίες και λειτουργούν με λογικές τοπικής κυβέρνησης. Αυτή λοιπόν τη φιλοσοφία. Φιλοσοφία κομιτείας που έφερε ακριβώς ο Καλλικράτης είναι σωστή, αλλά σχεδιάστηκε στο πόδι με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολλά ελλείμματα και ελλείψεις στην εφαρμογή. Με κυρίαρχο το πρόβλημα ότι ενώ μετέφεραν πολλές αρμοδιότητες από την κεντρική κυβέρνηση στις περιφέρειες, στις τοπικές κυβερνήσεις δηλαδή, δεν μετέφεραν και τους ανάλογους πόρους. Με αποτέλεσμα έχουμε φορτωθεί με αρμοδιότητες σημαντικές. Και είναι σωστό αυτό, γιατί εμείς οι περιφέρειες, ξέρουμε πολύ καλύτερα τη λύση ενός προβλήματος και πώς να το πετύχουμε από ότι η μακρινή Αθήνα. Όμως, χωρίς πόρους και χωρίς τρόπους, δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Σας έβαλαν με λίγα λόγια. Σήμερα να κολυμπήσετε σε βαθιά. Κύριε Παπαδόπουλε, λειτουργούμε με μείωση προϋπολογισμών της τάξης του 70% σήμερα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, πού να τα βγάλει πέρα κάποιος, σε μου λέτε. Σε πολλούς κωδικούς, όπως είναι οι επενδύσεις, είμαστε μηδέν. Σε άλλους κωδικούς, όπως είναι η συντήρηση της οδοποιίας, μηδέν. Εκεί που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πριν από 3 χρόνια έπαιρνε 20 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, φέτος και πέρσι πήραμε μηδέν. Και κυριολεκτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Μα ένας απλός άνθρωπος, κύριε Περιφερειάρχα, θα σας ρωτήσει, καλά ρε παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Καλά ρε παιδιά, πώς τα βγάζετε πέρα, τι γίνεται? Αυτό προσπαθώ να κάνω. Να κόψω από παντού για να κρατάω ένα μίνιμουμ επίπεδο που να διασφαλίζει την ανθρώπινη ζωή και την υγεία. Αυτό είναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι δρόμοι μας δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί δεν έχουμε τις δυνατότητες πια να στρώνουμε νέους δρόμους. Παρά μόνο να καλύπτουμε και πείτε να κάνουμε τρύπες. Κύριε Περιφερειάρχα, πείτε μου κάτι. Επισκέπτεστε, από ό,τι γνωρίζω, πολλούς νομούς. Κάποιοι άνθρωποι σας πιάνουν στο δρόμο. Δεν πηγαίνετε, δεν είστε σε χρυσό κλουβί εσείς. Βγαίνετε και σε, τέλος πάντων, στο καφενείο που λέμε. Έτσι, με την ευρυτέρα έννοια του όρου. Σας λένε, ρε Περιφερειάρχη, εμείς δεν έχουμε δρόμο. Τα φώτα μας είναι χάλια. Έχουμε σκουπίδια. Η παραλία μας είναι χάλια. Εσείς τι απαντάτε, ότι καταρχήν, παιδιά, σκουπίδια... δεν έχουν χρήματα? Ένα λεπτό. Σας βρίσκουν άνθρωποι στο καφενείο και σας ρωτάνε και σε φιλικό επίπεδο. Πιστεύω ότι το αντιμετωπίσατε, δεν είστε... Ασφαλώς. Ωραία τότε. Γιατί, κύριε Περιφερειάρχα, η παραλία μου, που έχω το ξενοδοχείο μου, γιατί έχετε και πολλά χιλιόμετρα ακτών, γιατί, κύριε Περιφερειάρχα, είναι ακάθαρτη η παραλία μου,
γιατί ο δρόμος δεν είναι καλός. Κύριε Παδόπουλε, τι λέτε εσείς, κύριε Τζησικώστα. Θα απαντήσω. Καταρχήν, σκουπίδια, παραλίες ανήκουν στους Δήμους. Δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα. Εγώ απαντώ για τους δρόμους. Και λέω ότι χωρίς λεφτά δρόμοι δεν γίνονται. Ο εργολάβος για να βγει και να κλείσει δρόμους ή να φτιάξει οδοστρώματα, έτσι, κύριε, το λέω στα ίσια. Γιατί έτσι έχω μάθει να μιλάω πάντα. Δεν έχω μάθει ούτε να κρύβομαι, ούτε να λέω μισόλογα. Όσο η κυβέρνηση και η πολιτεία δεν καταλαβαίνει ότι μειώνοντας τους προϋπολογισμούς σε τόσο μεγάλο βαθμό, 70% ξαναλέω, στις περιφέρειες, τις οδηγούν μαθηματικά στα όρια της μη λειτουργίας τους, τότε δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτός ο θεσμός. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλουν να δώσουν τα χρήματα, ας πάρουν πίσω τις αρμοδιότητες. Διότι όταν μας δίνουν το εθνικό οδικό δίκτυο να το συντηρήσουμε και δεν μας δίνουν λεφτά, πώς θα το κάνουμε αυτό, κύριε Παδόπουλε? Και ο κόσμος δικαίως παραπονιέται. Δικαίως, κύριε Τζησικώστα. Δικαίως, κύριε Τζησικώστα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάναμε μια. Δεν θέλω να είστε πολιτικός. Γι' αυτό εμείς κάναμε μια πολύ. Δεν ξέρω, εγώ δεν είδα, δεν απαντώ. Γι' αυτό δεν είστε πολιτικός. Πολύ ευθέως νομίζω. Είστε πολιτικός, αλλά τέλος πάντων είστε άνθρωπος που κυκλοφορεί έξω και βλέπει. Εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να κόψουμε από όπου μπορούμε για να διοχετεύσουμε αυτά τα χρήματα από εκεί που πρέπει. Από πού κόβετε, κύριε Περιφερειάρχε, εσείς? Από όπου μπορούμε. Από τις υπηρεσίες μας. Προσπαθούμε να ξενικιάσουμε κτίρια τα οποία έχει περιφέρεια και να πακτώσουμε τους εργαζόμενους. Πολλές φορές 5 εργαζόμενους σε ένα γραφείο ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων. Προσπαθούμε να βγάζουμε τους διαγωνισμούς με τρόπους τέτοιους ώστε να εξοικονομούνται, να βγαίνει συνολικά για όλη την περιφέρεια. Ας πούμε, η εικονοποκτονία δεν γίνεται πια ξεχωριστά σε κάθε ενότητα περιφερειακή, γίνεται συνολικά για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Γλιτώσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ από εκεί, από αυτή τη διαδικασία. Αλλά γενικά είναι καλό το σημάζεμα των οικονομικών. Αλλά είναι άλλο το σημάζεμα που θα γινόταν έτσι κι αλλιώς και άλλο το στραγγάλισμα. Εδώ μιλάμε για ένα στραγγάλισμα το οποίο δεν έχει τέλος. Και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, στις περιφέρειες της χώρας δεν θα μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Ακόμη και ρεύμα, θέρμανση, δεν θα υπάρχει στα δημόσια κτίρια. Και δεν υπερβάλλω. Εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε? Ποιες σκέψεις είναι στο μυαλό σας για όλα αυτά που μου λέτε? Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί εμείς καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή ότι επειδή οι πόροι. Είστε τεχνοκράτη, είστε έμπειρος καταρχήν, αλλά είστε και τεχνοκράτης άνθρωπος. Σας δίνετε, αν αύριο εκλεγείτε, αύριο εννοώ, στην 18η Μαΐου εκλεγείτε εσείς, θα κληθείτε να κάνετε όλα αυτά που μου λέτε. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι δεν, να τα κάνω, να τα συνεχίσω. Να τα συνεχίσετε, μπράβο. Δεν έχω ρεύμα. Ζορίζουμε για το ρεύμα. Ζορίζουμε, οικονομικά εννοώ, ζορίζουμε. Για τους δρόμους, ζορίζουμε το προσωπικό μου. Ζορίζουμε τις παραλίες. Μου φωνάζουν οι αγρότες, μου φωνάζουν οι κάτοικοι των χωριών, μου φωνάζουν οι άνθρωποι των δρόμων. Που κυκλοφορούν στους δρόμους. Τι θα κάνετε με όλα αυτά, κύριε Καταρχήν, Περιφερειάρχε? Δεν είναι τόσο γενικευμένη αυτή η εικόνα. Ίσα-ίσα που ακούμε πολλά μπράβο από τον κόσμο. Γιατί βλέπουν την προσπάθεια που κάνουν. Γίνεται προσπάθεια. Βλέπουν ότι όταν σβήνουν οι λάμπες στους δρόμους, μετά από μία-δύο μέρες ξανανάβουν. Συμφωνώ. Μπορεί την ίδια μέρα που τις βάζουμε βέβαια και τις αποκαθιστούμε, να πηγαίνουν οι κλέφτες και να κλέβουν τα καλώδια του χαλκού με αποτέλεσμα να ξαναβυθίζεται στο σκοτάδι ο δρόμος. Εντάξει, δεν είναι και τις δικές σας αρμοδιότητες. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αλλά αστυνομία δεν βλέπω πουθενά. Και πού να δω αστυνομία? Δεν φταίει η αστυνομία. Φταίει η πολιτεία, η οποία δεν έχει στείλει ανθρώπινο προσωπικό, αστυνομικούς, αυτοκίνητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά? Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς αμέσως αντιληφθήκαμε αυτά τα προβλήματα και εστιάσαμε το βάρος μας στα κοινοτικά, στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Για πείτε μου λίγο. Στο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ. Φοβερή ιστορία για τη Μακεδονία, αλλά και για όλη τη χώρα μάλλον, και για τη Μακεδονία, το ΕΣΠΑ. Πείτε μου λίγο τι γίνεται με το ΕΣΠΑ, το περιβόητο ΕΣΠΑ, κύριε Περιφερειάρχα, που το ακούω και το ακούω και το ακούω και το ακούτε κι εσείς. Υπάρχει αυτή η περιβόητη ορίμανση και απορρόφηση του ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία. Πείτε μου για σας, αφήστε την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Πολύ συγκεκριμένα. Πείτε μου σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία εκτελούνται 523 έργα υποδομής ύψους 1,5 δισεκατομμύριου ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ. Όταν εκλέχθηκα Περιφερειάρχης πριν από ένα χρόνο, η απορρόφηση του ΕΣΠΑ βρισκόταν στο 53%. Με τεράστια δουλειά, με νυχθημερών συναντήσεις, συσκέψεις με τους φορείς, με τις υπηρεσίες της περιφέρειάς μας, καταφέραμε το 53% μέσα σε 12 μήνες να το φτάσουμε 73%. Αυξήσαμε δηλαδή σε 12 μήνες την απορρόφηση κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.
Αυτό σημαίνει ότι ρίξαμε στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα στο 2013 170 εκατομμύρια ευρώ και ανακηρυχθήκαμε η πρώτη περιφέρεια από τις 13 σε αποτελέσματα στο ΕΣΠΑ για αυτό το θέμα της εκταμίευσης χρημάτων. Πρέπει να σας πω δε ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι χρήματα που τα ακούμε και περνάνε. Είναι χρήματα τα οποία δημιουργούν ένα κύκλο εργασιών στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Σήμερα αυτά τα 523 εργοτάξια απασχολούν πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα αναχαιτίζουμε με αυτόν τον τρόπο και το τεράστιο αυτό κύμα ανεργίας που έχει χτυπήσει τον τόπο μας και ειδικά την Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Σας θυμίζω ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανεργία στους νέους φτάνει μέχρι και το 60%. Στον γενικό πληθυσμό για τη Βόρεια Ελλάδα φτάνει στο 30%. Ένας στους τρεις πολίτες της Μακεδονίας και γενικά της Βορείου Ελλάδος. Είναι ανέργος. Είναι ανέργος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Ο οποίος μπορεί να έχει και δύο παιδιά ή μία σύζυγο πίσω του, μην το ξεχνάτε. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε πει τι. Και γι' αυτό ονομάζουμε το συνδυασμό μας αλληλεγγύη. Γιατί αν σήμερα δεν καταλάβουμε ότι πριν και πάνω απ' όλα είναι οι κοινωνικές δομές να ενισχυθούν, να μην καταρρεύσει το κοινωνικό σύνολο και η κοινωνική συνοχή, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτή τη χώρα. Εμείς, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα, σιτήσαμε φέτος 30.000 οικογένειες στην Κεντρική Μακεδονία. Χρησιμοποιήσαμε τρόφιμα, μοιράσαμε ρουχισμό, φάρμακα μέσω των κοινωνικών ιατρίων και κάναμε πράγματα τα οποία πολλές φορές υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητές μας. Αλλά με τη συμπαράσταση ιδιωτών, με τη συμπαράσταση του κόσμου, καταφέραμε να απαλύνουμε τον πόνο και τη δυσκολία σε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό για μας είναι το μεγαλύτερο κέρδος, το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Ηθική κυρίως. Κυρίως. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μέσα από όλα αυτά τα έργα που κάνουμε, προσπαθούμε να απαλύνουμε το κομμάτι της ανεργίας. Γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλος πόνος. Πείτε μου λίγο, μπορείτε εσείς ως περιφέρεια, κύριε Τζιτζικώστα, γίνεται ένα έργο, λέω, στη Χαλκιδική. Γίνεται στο Κιλκής, στην Τύχη, έτσι. Παίρνετε ανθρώπους της Χαλκιδικής και του Κιλκής ή μπορείτε να πάρετε από όλη την χώρα. Κυνηγάτε, δηλαδή, είναι στην αρμοδιότητά σας να δίνετε δουλειά σε βορειοελλαδίτες, Μακεδόνες τέλος πάντων, ανθρώπους περιφερειάς σας. Μπορείτε να το κάνετε ή απαγορεύετε από τον νόμο. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείτε. Ως εντολή, αλλά όποιος έρχεται να παραλάβει κάποιο έργο, να ξεκινήσει κάποιο έργο, περνάει από το γραφείο μου και η θερμή παράκλησή μου είναι μία. Να απασχολήσει κόσμο από την Κεντρική Μακεδονία. Γιατί αυτά τα χρήματα. Μπορείτε να το πείτε. Αυτό μπορείτε να το πείτε. Βεβαίως το λέω. Βεβαίως το λέω και το κάνω. Γιατί αυτά τα χρήματα πρέπει να γυρνάνε στον τόπο αυτών. Πολύ καλά. Και όχι να φεύγουν αλλού. Πολύ καλά κάνετε, γιατί οι άλλοι περιφερειάρχες δεν κάνουν το ίδιο, κύριε Τζιτζικώστα, και το ξέρετε. Κύριε Παδόπουλε, να σας πω κάτι. Και θέλω να σας το εκμυστηρευτώ αυτό. Η διοίκηση μιας περιφέρειας, της δεύτερης μεγαλύτερης περιφέρειας πληθυσμιακά και της πρώτης περιφέρειας γεωγραφικά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια ώρα στην άλλη. Μου πήρε πολύ καιρό, μου πήρε σχεδόν 1,5-2 χρόνια για να μάθω το ΕΣΠΑ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα να τα λειτουργώ και να τα εκμεταλλεύομαι στο έπακρο. Αυτό το πράγμα δεν κερδίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό ζητούμε από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν, να κλείσουμε το ΕΣΠΑ αυτό που τρέχει, γιατί μένουν ακόμη περίπου 500 εκατομμύρια αναξιοποιητά, να απορροφηθεί στο 100%, που θα είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα που απορροφάται ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα στο 100% του, και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε το νέο ΕΣΠΑ σε λίγους μήνες και να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε τη δική μας ατζέντα και τα δικά μας έργα για την Κεντρική Μακεδονία. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχε, θέλω να σταματήσουμε κάπου εδώ. Θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω αμέσως μετά να δούμε κάποια μεγάλα έργα που τρέχουν, όπως το λέτε κι εσείς, που έχουν οριμάσει, όπως θέλετε, μπορώ να σας το πω, για την Κεντρική Μακεδονία και κάποια που ίσως υπάρχουν στην περιφέρεια αυτή την περίοδο για αμέσως μετά τις εκλογές. Γιατί το ΕΣΠΑ δεν σταματά την 18η Μαΐου, το ΕΣΠΑ συνεχίζεται μέχρι και τέλος του 15. Πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα ξεκινάει το νέο ΕΣΠΑ. Πάρα πολύ ωραία. Σε λίγους μήνες. Θα ήθελα όμως, παρακαλώ πολύ, να περιμένετε λίγο και θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τι τρέχει σε περίοδο στο ΕΣΠΑ γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, εδώ από τον Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Λακωνίζει εδώ από την HTV, από την Χαλκιδική για όλη την Μακεδονία. Αποψινός προσκεκλημένος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Κύριε Τζιτζικώστα, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το λέω. Μείναμε πριν από λίγο, πριν διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα, μείναμε στα έργα του ΕΣΠΑ. Ο απλός πολίτης, μπορεί εσείς, είστε τεχνοκράτης, είστε άνθρωπος που ασχολείται με αυτό. Κάποιοι άνθρωποι ακούνε ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ. Δεν γνωρίζουν όλοι τι είναι. Θα ήθελα να μου πείτε με πολύ απλά λόγια, κυρίως για τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή από τα σπίτια τους, τι είναι το περιβόητο ΕΣΠΑ και ποια έργα υλοποιούνται αυτή τη στιγμή που ομιλούμε, αυτή τη χρονική συγκυρία και περίοδο, που γίνονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σας παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη. Το ΕΣΠΑ είναι ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία αξιοποιούν οι περιφέρειες πλέον με τις νέες αρμοδιότητες που έχουν δοθεί και υπάρχουν και κάποια χρήματα του ΕΣΠΑ που αξιοποιούν τα Υπουργεία. Εμείς εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε 523 έργα σε εξέλιξη ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και να πω εδώ επίσης ότι το νέο ΕΣΠΑ που ξεκινάει σε λίγους μήνες, καταφέραμε, ενώ για όλη την Ελλάδα οι πόροι θα είναι μειωμένοι σε σχέση με το ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα, για την Κεντρική Μακεδονία θα είναι αυξημένη κατά 27%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα έχουμε άλλο 1,5 δισεκατομμύριο τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα μπορούμε μετά από συνεννόηση με τους φορείς, με τους δήμους, να δημιουργήσουμε τις υποδομές που χρειάζεται. Τώρα, σήμερα το ΕΣΠΑ χρησιμεύει για μια σειρά υποδομών σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Πρώτον, στον πολιτισμό. Δεύτερον, στο περιβάλλον. Τρίτον, στις υποδομές τις μεταφορικές, τις συγκοινωνιακές. Δρόμους, κόμβοι, σιδηροδρομικές γραμμές. Το ΕΣΠΑ χρησιμεύει επίσης σε αστικές αναπλάσεις. Στην παιδεία, στα σχολεία, στην υγεία, παντού, στις νέες τεχνολογίες. Είναι δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολλούς άξονες και ανάλογα με τις ανάγκες και τις μελέτες που καταθέτουμε ως περιφέρεια σε συνεργασία με δήμους, επιμελητήρια, άλλους φορείς μπορούμε, και τεχνοκράτες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα έργο από το μηδέν και να το παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία. Πού δώσατε περισσότερο βάρος εσείς, κύριε Τζιτζικώστα, στην περιφέρειά σας? Εμείς δώσαμε σε δύο βασικούς άξονες που είναι ο κορμός της αναπτυξιακής δυνατότητας που έχει η περιοχή μας. Ο ένας είναι ο πρωτογενής τομέας και ο δεύτερος είναι ο τουρισμός. Ενδιαφέρον. Στον τουρισμό, λοιπόν, κάναμε πάρα πολύ σημαντικό έργο. Με τα χρήματα που είχαμε, μπορέσαμε και εφαρμόσαμε μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη απέναντι στον τουρισμό. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια και να συγχαρώ τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και αρμόδιο για τον τουρισμό για όλη την Κεντρική Μακεδονία, τον κύριο Γιώργο, βέβαια, ο οποίος έφερε πολύ καλά αποτελέσματα. Διότι εστιάσαμε. Ο οποίος, επιτρέψατε μου, Ιρίστο Εμπαρόδο, είναι και μαζί σας στην νέα αυτή διαδικασία που έχει τις 18 Μαΐου. Ασφαλώς. Αυτός και άλλοι πολλοί. Στον τουρισμό, λοιπόν, μπορέσαμε και στοχεύσαμε σε πολύ συγκεκριμένες αγορές στόχους, από τις οποίες κερδίσαμε πολύ σημαντικά μερίδια τουριστών τα τελευταία 2 χρόνια. Και λειτουργούμε αυξητικά από χώρες όπως είναι η Ρωσία, τα Βαλκάνια, το Ισραήλ, η Τουρκία, αλλά και ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία. Γιατί εστιάσαμε εκεί, σταματήσαμε αυτή τη λογική που υπήρχε παλιά, χτυπάμε παντού και ό,τι κάτσει. Όχι. Συγκεκριμένα, στοχευμένα και με αποτελέσματα. Καταφέραμε να φέρουμε αεροπορικές συνδέσεις μέσω του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Είμαι βέβαιος δηλαδή ότι ο κόσμος ξέρει, γιατί βλέπει αυτή την άνθηση του τουρισμού. Πριν από λίγες ημέρες, κύριε Περιφερειάρχη. Να σας πω δε επίσης ότι παρουσιάσαμε και ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που παρουσιάσαμε τόσο νωρίς το σχέδιό μας για την τουριστική προβολή του 2014. Θέλω να σας πω κάτι. Πριν από λίγο καιρό, στην θέση που ήσασταν εσείς, υπήρχε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, ο πρόεδρος της Ένωσης ΚΑΜΗ κλπ. Οι οποίοι ήταν ευχαριστημένοι με την τουριστική κίνηση, τουλάχιστον στην Χαλκιδική, αλλά και σε άλλους νομούς, από το 2013. Φέτος έχουμε 2014. Είναι η άλλη περίοδος. Από ό,τι λένε τα στοιχεία, που, όπως μας δήλωσαν εδώ οι δήμονες, έτσι, δεν το λέω εγώ, ο τουρισμός θα αυξηθεί. Ένα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η προβολή
την οποία έκανε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επειδή αυτή τη στιγμή, κύριε Τζιζικώστας, βλέπουν τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξενοδοχείο, έχουν οικιαζόμενο δωμάτιο και έχουν και κάμπινγκ. Και νομίζω ότι πέρασαν ουκολίγοι από το γραφείο σας, αλλά έχετε κάνει και συσκέψεις πάρα πολλές από ό,τι γνωρίζω. Αυτούς τους ανθρώπους μπορείτε εσείς σήμερα να τους διαβεβαιώσετε ότι θα συνεχίσετε με την ίδια πυγμή και με το ίδιο κουράγιο, με την ίδια δύναμη, με τις ίδιες απόψεις και για το τρέχον έτος, αλλά και για το επόμενο, αν εκλεγείτε την 18η Μαΐου. Με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, πείτε με ακόμη περισσότερη διεκδίκηση και πλέον που έχουμε την εμπειρία και τη γνώση, με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Και για να μην αφήσω την προηγούμενη σας ερώτηση αναπάντητη, ο δεύτερος άξονας που εστιάσαμε είναι ο πρωτογενής τομέας. Όπου στον πρωτογενή τομέα δεν στεκόμαστε μόνο στην καλλιέργεια, στην αγροτική πολιτική, στην κτηνιατρική ή στην κτηνοτροφία, αλλά και μετά, γιατί το μοντέλο του παράγω-εξάγω είναι ένα μοντέλο που μπορεί να στηρίξει η Κεντρική Μακεδονία. Σας θυμίζω τον κομβικό ρόλο και σημείο γεωγραφικό που έχει στην Βαλκανική και νοτιοτουρκική Ευρώπη. Σας θυμίζω τα τεράστια έργα υποδομής που έχουμε. Σας θυμίζω το ότι στην Κεντρική Μακεδονία εκτελείται το 70% των μεταφορών που εκτελείται σε ολόκληρη τη χώρα. Και άρα μπορούμε να παίξουμε αυτό το πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε εξαγωγές ειδών τροφίμων. Πιστεύω ότι είμαστε κόμβος γι' αυτό. Ασφαλώς. Αλλά δεν το έχουμε αξιοποιήσει όσο πρέπει. Αυτό το λιμάνι μας είναι αναξιοποιητό. Μου αρέσει που λέτε ότι είμαστε κόμβος και δεν έχει εκμεταλλευτεί όπως πρέπει, κύριε Τζιζικώστα. Γιατί λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, νομίζετε ότι λέω όλο το προηγούμενο διάστημα ότι καταλάβετε το προς την πολιτεία, προς την κυβέρνηση. Ναι. Ότι το λιμάνι, το αεροδρόμια πρέπει να περάσουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Εμείς τα είχαμε αναπτύξει. Θα είχαμε προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Δύσκολο, κύριε Περιφερειάρχα. Κύριε Περιφερειάρχα, δύσκολο, δύσκολο. Δύσκολο, γιατί κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται τη δύναμη που έχουν οι περιφέρειες. Θα πρέπει να φωνάξετε πάρα πολύ, να ακουστείτε πάρα πολύ. Μα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό περιμένω, αν θέλετε, και το βράδυ των εκλογών. Η εντολή που θα πάρουμε από τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας να είναι τόσο ηχηρή και ισχυρή για να μπορέσω να συνεχίσω με μεγαλύτερη διεκδικητικότητα απέναντι σε αυτά που θεωρούμε όλοι ότι είναι τα βασικά, τα αυτονόητα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Είναι το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Συντονίζει η Αθήνα, ένα γραφείο των Αθηνών, ένα σημαντικότατο έργο πνοής για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Και δεν προχωράει τίποτα. Είναι σταματημένα όλα. Ξέρω. Έχουμε ξεφτυλιστεί δημοσίως στο εξωτερικό και σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα παραδίδεται ένα σταθμός μετά τον άλλο. Με ταχύτητες πολύ γρήγορες. Και εδώ, για να κάνουμε 9 χιλιόμετρα. Έχουν ήδη περάσει 8 χρόνια και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μηδιό. Με βλέπετε που και η ερώτηση είναι απλή και είναι ρητορική. Γιατί δεν δίνουν στις περιφέρειες την αρμοδιότητα να τρέξουν αυτά τα έργα υποδομής. Πείτε μου κάτι, κύριε Περιφερειάρχα. Επειδή είμαι και εγώ πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, τέλος πάντων στην τοπική μου διάλεκτο και που μεγάλωσα, λέμε νιώσ' ήμουν και γέρασα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Θα πει φυσικά, αυτό. Φυσικά. Το γνωρίζετε. Εγώ πιστεύω ότι το μετρό των Αθηνών προχώρησε. Το τελειώσαμε, το δοκιμάσαμε, το είδαμε. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, κατά την πολύ ταπεινή μου άποψη, πιστεύω ότι ίσως θα είμαι πολύ γέρος, εγώ τουλάχιστον, για να το χρησιμοποιήσω. Είναι βέβαιο. Λοιπόν. Με τους ρυθμούς αυτούς, κύριε Παπαδόπουλε, μετρό Θεσσαλονίκης πριν από το 2025 δεν θα έχει. Το μόνο που γνωρίζουμε, κύριε Περιφερειάρχα, στη Θεσσαλονίκη σήμερα είναι μια ατέλειωτη ταλαιπωρία από τους σταθμούς του μετρό. Οι οποίοι είναι, ξέρετε, θυμάστε κάποτε που λέγαμε η τρύπα του μετρό. Θυμάστε έξω από την έκθεση της στρατού. Στην λεωφόρο στρατού. Κύριε Παπαδόπουλε, κίνηση στους δρόμους. Γιατί καταστροφή λοιπόν, επαγγελματιών. Κλείσιματα μαγαζιών. Τι άλλο να σας πω. Ταλαιπωρία του κόσμου. Έτσι. Έτσι. Ταλαιπωρία των επισκεπτών μας. Πείτε μου κάτι. Και ρωτά ένας απλός πολίτης της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιφερίας. Γιατί όλοι επισκεπτόμαστε τη Θεσσαλονίκη. Καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Τι κάνετε εσείς και μας ταλαιπωρείτε και δεν γίνεται τίποτα. Ένας απλός πολίτης. Αφήστε το δημοσιογράφο. Μα αυτό δεν εξηγώ τόση ώρα. Ότι πρέπει. Γιατί δεν ακούγεται κυβέρνηση... η φωνή σας, κύριε Περιφερειάρχα. Η φωνή ακούγεται. Το θέμα είναι ότι αν δεν αποφασίσουν στην Αθήνα ότι πρέπει να αποκεντρώσουν φωνή, τα πράγματα. Φωνή εννοώ. Ότι πρέπει να πούνε. Έλα εδώ. Εγώ ξέρω τι πρότεινα, να σας πω συγκεκριμένα. Πείτε μου. Έχουμε την Εγνατία Οδό ΑΕ. Πρόκειται για μια εταιρεία στην Μακεδονία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Που έχει κάνει τεράστια έργα υποδομής, που έχει τεχνογνωσία, που έχει τους ανθρώπους. Και τους λέω το πολύ απλό στην κυβέρνηση.
γιατί το μετρό πρέπει να το τρέχει, να το τρέχει εντός εισαγωγικών, ναι, το διαχειρίζεται ως έργο η Αττικό Μετρό στην Αθήνα, η Αττικό Μετρό, το μετρό της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα, σε ένα γραφείο στην Αθήνα, και δεν δίνεται την αρμοδιότητα στην Εγνατία Οδός ΑΕ, την εταιρεία, είναι και δική μας, η οποία είναι εδώ, έχει γνώση, μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε ως περιφέρεια και ως Δήμη. Έτσι. Και να προχωρήσει το έργο. Και αντιπρόεδρος Σέργη Χαλκιδικιώτης. Ναι, ακριβώς. Αυτό το γνωρίζεις. Ασφαλώς δεν έχει κάποια σημασία, αλλά ναι, είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα. Που μπορεί να βοηθήσει. Και που μπορεί να βοηθήσει, γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι που προέρχονται εδώ. Εδώ ζουν τα παιδιά τους, εδώ αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη και άρα μπορούν και να συνεννοηθούμε πολύ πιο εύκολα και να λύσουμε γραφειοκρατικά προβλήματα πολύ πιο εύκολα και να προχωρήσει το έργο. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μην με ρωτάτε γιατί. Γιατί είναι από αυτά τα οποία ποτέ μου δεν κατάλαβα σε αυτή τη χώρα. Γιατί κάνουμε τα εύκολα δύσκολα. Κύριε Περιφερειάρχα, αν πω εγώ, σαν ένας πολύ απλός πολίτης που εγώ ζω στην Κεντρική Μακεδονία, θα πρέπει να σας το πω, είμαι από εδώ. Είμαι από την Κεντρική Μακεδονία. Δεν είμαι από την Αττική. Το ξέρω. Λοιπόν, το γνωρίζω. Κάποιος λοιπόν θα σας ρωτήσει, μήπως επειδή. Τέλος πάντων, έβγαλες γλώσσα στην κυβέρνηση. Ένας απλός πολίτης, επαναλαμβάνω. Μήπως επειδή δεν είσαι αρεστός κάπου. Μήπως δεν είσαι αυτός που θέλουμε εμείς, ενώ κεντρικά, να είσαι. Σε τραβάμε τόσο πίσω και δεν σου κάνουμε τα έργα σου. Είναι πολύ πιθανό. Αλλά όχι ως προς τα έργα. Mm-hmm. Ενδεχομένως ως προς το θέμα που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής σας. Για το θέμα της στήριξής μου ως αυτοδιοικητική υποψηφιότητα. Αφήστε τη στήριξη, εντάξει. Ίσως να ενόχλησα, κύριε Παπαδόπουλο. Ενοχλήσατε, γι' αυτό σας το λέω. Ίσως να ενόχλησα. Σας το είπα, κύριε Τζιζικό, αλλά σας το είπα με άλλο τρόπο. Ενόχλησα για το συμφέρον του τόπου μας. Ενόχλησα για να προχωρήσουν τα έργα μας. Και θα συνεχίσω να ενοχλώ. Κύριε Παπαδόπουλε, άφησα τη δουλειά μου για να μπω στην πολιτική. Δεν μπήκα στην πολιτική για να διασωθώ οικονομικά ή για να γίνω γνωστός. Δεν είχα τέτοια θέματα. Άφησα μια δουλειά απόλυτα υγιή, που την ξεκίνησα μαζί με τα αδέρφια μου πριν από 10 χρόνια. Μπήκα στην πολιτική και δεν είμαι ούτε άνεργος, ούτε συνταξιούχος, ούτε έρχομαι στη Μακεδονία για να γεράσω και να πεθάνω. Είμαι εδώ γιατί θέλω να δημιουργήσω, να κάνω καλά τη δουλειά μου και να φέρω αποτελέσματα για τον τόπο μου. Χαίρομαι γι' αυτό που λέτε. Χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό που λέτε και μου αρέσει και ίσως ο ανθρώπινος χαρακτήρας αυτής της συνέντευξης που κάνουμε, αυτής της συζήτησης, θα το έλεγα εγώ. Πείτε μου λίγο, πόσο πολύ σας πείραξε το «ο καθένας πρέπει να ξέρει τα κυβικά του» και τι εννοώ, θα σας εξηγήσω αμέσως. Δεν είναι αργό η έκφραση, είναι αργό βεβαίως η έκφραση, αλλά δεν τη λέω εγώ προς εσάς. Πριν από λίγο καιρό, ακούσαμε, όπως και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, εκατομμύρια ίσως άνθρωποι στην χώρα, ότι ο Τζιτζικώστας, να ξέρει πού είναι τα κυβικά του, χρησιμοποιώντας αυτή την αργό έκφραση. Και ακούστηκε από τον συνυποψήφιό σας, να μην πω αντιπαλό σας, δεν μου αρέσει η έκφραση, από τον συνυποψήφιό σας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Ιωαννίδη, τον νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εσείς θα καθίσετε τα κυβικά σας, κύριε Τζιτζικώστα? Να σας πω κάτι. Τα κυβικά των πολιτικών τα κρίνουν οι πολίτες. Και σε 80 μέρες από σήμερα, οι πολίτες θα κρίνουν ποιον θέλουν περιφερειάρχη. Ποιο σχέδιο από αυτά που θα εμφανίσουμε όλοι μας είναι το πιο σωστό για τον τόπο μας? Ποιο απαντάει στα προβλήματα του τόπου μας? Τώρα, στο ύφος του Γιάννη Ιωαννή δεν πρόκειται να απαντήσω. Και δεν πρόκειται να απαντήσω καθόλου, όσο και αν προκληθώ, για το υπόλοιπο της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ, που είναι φίλος, που έχει τον δικό του ιδιόμορφο χαρακτήρα. Δεν πρόκειται να μπω στο επίπεδο αυτό και ούτε να ασχοληθώ με τέτοιου είδους αναφορές. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και σε αυτό που θα έπρεπε να εστιάσει είναι να μάθει τα προβλήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, κάνει τις περιοδίες να ενημερωθεί, να γνωρίσει τους νομούς καταρχήν, τις πρωτεύουσες των νομών, να γνωρίσει τους ανθρώπους γιατί δεν τους ξέρει και είναι προφανές, λογικό, να γνωρίσει τα προβλήματα, να καταρτήσει ένα σχέδιο, να το μάθει καλά, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα διάλογο για την Κεντρική Μακεδονία. Τα κυβικά του Τζιτζικώστα ή του Παπαδόπουλου δεν ενδιαφέρουν κανέναν, παρά μόνο τους ίδιους τους πολιτικούς. Επομένως, εμείς θα μιλήσουμε για τη Μακεδονία. Αν κάποιοι άλλοι θέλουν να μιλήσουν για τους εαυτούς τους, ας το κάνουν. Δεν θα τους ακολουθήσουν. Μάλιστα.
Χρησιμοποίησα την έκφραση αυτή γιατί ακούστηκε. Ποτέ δεν τα χρησιμοποιούσα σε μια συνέντευξη. Δεν μου λέτε, υπάρχει κάποιος διαχωρισμός του μνημονιακού και του αντιμνημονιακού με εσάς και τον κύριο Ιωαννίδη? Κοιτάξτε, δείτε. Γιατί παίζει πολύ ο όρος. Τα μνημόνια, κύριε Παπαδόπουλε, είναι καλό να τα συζητήσετε με τους βουλευτές που τα ψήφισαν και τους υπουργούς που τα εφάρμοσαν. Πολιτικές οι οποίες στραγκάλισαν την αυτοδιοίκηση, στραγκάλισαν τις περιφέρειες, μας έφτασαν να λειτουργούν με 70% μείωση προϋπολογισμών και άρα να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε στις βασικές μας υποχρεώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολιτικές που δεν μπορώ εγώ να επικροτήσω. Το αντίθετο. Γιατί θεωρώ ότι είναι τελείως αντιαναπτυξιακές. Και μάλιστα με όλη αυτή τη φορολογική πολιτική που έχει πέσει στο κεφάλι των επενδυτών, των επαγγελματιών, αλλά και του κάθε Έλληνα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει όχι μόνο η κοινωνία, αλλά και η προσπάθεια που κάνουμε να βγούμε από την ίδια την κρίση. Επομένως, νομίζω ότι άλλοι είναι αρμόδιοι και καλύτεροι στο να σας απαντήσουν για τα μνημόνια. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε στη φάση που είναι η Κεντρική Μακεδονία πώς μπορούμε να φύγουμε μπροστά. Η φιλοδοξία μας και το όραμά μας, το όραμα της αλληλεγγύης, της πρότασής μας, είναι να είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που θα βγει από την κρίση. Και αυτόν τον στόχο εμείς μπορούμε να τον πετύχουμε, κύριε Παδόπουλο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που είπατε και μακάρι να εφαρμοστεί. Το πιστεύω αυτό και καλή δύναμη να έχετε. Πείτε μου λίγο για τον κύριο Ψωμιάδη για τις ευρωεκλογές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται στην Μακεδονία. Έτσι. Του εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι ένας άνθρωπος που άφησε έργο. Ποια είναι η γνώμη σας? Είστε έμπειρος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που άφησε έργο και ως νομάρχης Θεσσαλονίκης και ως περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα, πολλά από αυτά που εμείς συνεχίζουμε τώρα ξεκίνησαν από τη διοίκηση του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Του εύχομαι καλή επιτυχία στο επόμενο του βήμα. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη φωνή στην Ευρωβουλή. Πείτε μου κάτι, θεωρείτε τον εαυτό σας, κύριε Τζιτζικώστα, να το πω έτσι, αντάρτη? Κύριε Παπαδόπουλε, το ακούω όλο αυτό το διάστημα. Με δυο γελώ πολλές φορές. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να θεωρηθεί αντάρτης ο εν ενεργεία. Σε εισαγωγικά το έβαλα, έτσι, μην νομίζετε. Ναι, χωρίς εισαγωγικά. Εντάξει, μην αντάρτης, νομίζετε ότι σας προσβάλλω. Ακούστε, αντάρτης είναι αυτός που έρχεται να ανατρέψει μια διοίκηση. Εμείς σήμερα είμαστε διοίκηση. Και θέλουμε να κριθούμε από τον κόσμο για το έργο που κάναμε και για το σχέδιο που έχουμε. Άρα λοιπόν, αντάρτης είναι αυτός που έρχεται να ανατρέψει τη διοίκηση. Δεν είναι αυτός που αποτελεί τη διοίκηση. Και σαφώς ούτε η ομάδα του, ούτε οι αντιπεριφερειάρχες, ούτε οι περιφερειακοί του σύμβουλοι. Θεωρείτε, θα μου επιτρέψετε να το πω λίγο και στην αργό. Θεωρείτε τον εαυτό σας το κακό παιδί το οποίο άνοιξε πανιά και πάει αλλού χωρίς την έγκριση κάποιων μεγάλων? Σε εισαγωγικά του κακό παιδί, για όνομα του Θεού, ειλικρινά, δεν σας προσβάλλω σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν έχω τέτοια προβλήματα, κύριε Παπαδόπουλε. Θεωρείτε κακό παιδί τον εαυτό σας? Τα πανιά μου είναι ανοιχτά και ο αέρας τους εξαρτάται από τους πολίτες και μόνο από αυτούς. Οι πολίτες είναι αυτοί που θα κρίνουν εάν θα συνεχίσουμε το έργο μας για άλλα 5 χρόνια στην Κεντρική Μακεδονία. Οι πολίτες είναι αυτοί που ενδεχομένως να κρίνουν ότι μια άλλη επιλογή είναι καλύτερη από τη δική μας. Κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ σύντομη, αλλά πιστεύω πολύ περιεκτική και ίσως ανθρώπινη, θα το έλεγα εγώ, συζήτηση που κάναμε. Κύριε Τζικώστα, θέλω για λίγα λεπτά να μου πείτε ποιο είναι το όραμά σας για την 18η Μαΐου. Με λίγα λόγια, σας βλέπουν αυτή τη στιγμή κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι της Μακεδονίας. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι που ίσως μπορεί να σας ψηφίσουν, ίσως και όχι. Το αντιλαμβάνεστε. Θα ήθελα σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι στο δημοσιογράφο, σε αυτούς μέσω του δημοσιογράφου, αλλά σε αυτούς τους ανθρώπους, να δώσετε το σκεπτικό σας και το όραμά σας για την 18η Μαΐου. Εννοείται για τη 18η Μαΐου, τη μέρα των εκλογών? Μάλιστα. Ή για τα 5 χρόνια που έρχονται? Για τα 5 χρόνια, φυσικά, γιατί 18 είναι το εφαλτήριο. Έτσι. Για τα επόμενα 5 χρόνια. Τα επόμενα 5 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε. Πολύ σύντομα το όραμά σας, το σκεπτικό. Σας απαντώ, παρακαλώ. Τα πιο κρίσιμα χρόνια για τη χώρα. Και πιστεύω ότι η Κεντρική Μακεδονία, ως η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια στη χώρα, θα παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ζουν εδώ το 20% των Ελλήνων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο παραγωγικός μας πλούτος, οι δυνατότητες οι αναπτυξιακές που έχουμε, και αναφέρθηκα προηγουμένως, κατά βάση τουρισμός και πρωτογενής τομέας, αλλά και πολλά άλλα, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι ο πολιτισμός μας,
όπως είναι η εκπαίδευση, που αποτελούμε ένα κέντρο εκπαιδευτικό για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με ταυτόχρονη σύνδεση με όλες αυτές τις υποδομές που αναλύσαμε προηγουμένως, λιμάνι, αεροδρόμιο, Εγνατία οδός, κάθετοι άξονες και όλα αυτά τα έργα που εκτελούνται σήμερα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι δρόμοι, οι κόμβοι και ούτω καθεξής, μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να φύγουμε μπροστά. Να φέρουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα οικονομικά στον τόπο μας, να σηκώσουμε τις εξαγωγές μας και άρα να δημιουργήσουμε την ανάγκη να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Και βέβαια, νομίζω ότι μέσα από τη συνεννόηση την εξαιρετική που έχουμε με όλους τους φορείς, τους δήμους, τα επιμελητήρια, τις οργανώσεις και τους φορείς όλους, μπορούμε να συνεννοηθούμε σωστά και να ετοιμάσουμε το καλύτερο πρόγραμμα για το νέο ΕΣΠΑ που ξεκινάει σε λίγους μήνες. Άρα, υλοποιήσιμη ανάπτυξη, λέτε. Ακριβώς. Αλλά όχι υλοποιήσιμη, στα λόγια. Αυτό σας είπα. Υλοποιήσιμη ανάπτυξη. Για να σας πω κάτι. Ακούω ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Αφήστε το. Κάποιοι μας μιλούν για πρωτεύουσες της Ευρώπης. Άλλοι μας μιλούν για βελανίδια και αγριογούρουνα. Η ουσία είναι ότι η Μακεδονία έχει κάποιους πυλώνες πάνω στους οποίους μπορούμε να χτίσουμε την ανάπτυξή μας. Τα προτερήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, εμείς ξέρουμε ποια είναι. Και ξέρουμε πώς να τα αξιοποιήσουμε. Και ξέρουμε πώς να φέρουμε αποτελέσματα. Έτσι. Κύριε Περιφερειάρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σας φιλοξένησα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και βεβαίως, εκμεταλλευόμενος την θέση μου, εκμεταλλευόμενος επαναλαμβάνω, θα ήθελα να δεσμευτείτε ότι κάποια στιγμή στο προσεχές μέλλον θα είστε ξανά εδώ να τα ξαναπούμε. Με μεγάλη χαρά, κύριε Παπαδόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ που είχαμε την τιμή να μας παρακολουθήσετε μαζί εμείς. Θα είμαστε την άλλη Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ.